ζητάω σου, έχει αλήθεια. Συγγνώμη. Όχι, δεν κάτι. Όχι, απλά θυμάσαι που με έχει ξαναπιάσει πάλι το ότι θέλω να μείνω μόνο μου κλπ. Ωραία. Το είχα καταπιεί, μάλλον. Το είχα καταπιεί. Με τον εαυτό μου όλο αυτό. Όχι, ιδέα μου, τι θα ακούσω. Ναι. Για να μην στενοχωρήσω τον απέναντί μου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και μάλλον έχω κάνει. Δεν ξέρω γιατί, έκανα τον μπαμ. Δεν έχω χρόνο να σκεφτώ με τον εαυτό μου. Νιώθω ότι όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω. Πολύ όμως αυτό περνάει. Δεν ξέρω. Αλήθεια σου. Μήπως πρέπει να κάνεις όμως μια συζήτηση με τον απέναντι για να δεις λίγο και τη δική του μεριά. Να κάνεις... στενοχωρηθεί. Όχι, να κάνεις μια συζήτηση πριν πάρεις μια απόφαση. Αυτό εννοώ. Να κάνεις μια συζήτηση λίγο... να ανταλλάξετε απόψεις επί του θέματος, γιατί αφορά και τους δύο και να δεις. Γιατί μπορεί να πάρεις μια απόφαση τώρα, εν δρασμό ψυχής, επειδή είσαι πιεσμένη και γενικά καλύτερα... άκουσε, καλύτερα να μην παίρνουμε αποφάσεις όταν, όταν έχουμε νεύρα και όταν είμαστε ψυχολογικά πιεσμένοι από κάτι. Γιατί μετά μπορεί να το μετανιώσουμε και να μην έχει γυρισμό. Οπότε καλύτερα να το συζητήσεις πρώτα μαζί του. Να δεις αν αυτά που θα σου πει θα σε καλύψουν ή θα σε κάνουν να νιώσεις λίγο καλύτερα και μετά να πάρεις μια απόφαση. Αυτό που έχω να του πω, νομίζω το Αντώνη μόνο, είναι ότι απλά θέλω να βρω μόνο. Ναι. Δεν είναι να το... δεν θα πάρω να παίξεις κάτι, το τελειώνουμε. Έτσι δεν είναι... είπαμε. Απλά θέλω να μείνω μόνο. Άρα θες λίγο χρόνο να ηρεμήσεις, να τα πεις με τον εαυτό σου. Όχι ότι θες να το τελειώσουν τον Αντώνη. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό και. Δεν ξέρω τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Τι ξέρω. Καλά, οφείλω να ηρεμήσεις λίγο και να δει να μας πάρουν λίγο. Λίγο. Ρε φίλε. Πώς έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Όχι, νομίζω ότι απλά έχει πιεστεί από το παιχνίδι και από όλα αυτά που γίνονται. Όχι, γιατί χθε ήμασταν μια χαρά. Δηλαδή αυτό που είπε και η Ζένια, χθε και να δεν είσαι, αλλά ναι, δεν έγινε κάτι. Ξέρετε, ίσω δεν έχω χρόνο με τον εαυτό μου να κάτσω να σκεφτώ, γιατί ήταν το βουνό, κουρασμένο. Πάμε σπίτι, κοιμόμαστε. Είναι όλα, ξέρεις, γίνονται όλα σαν ρομπότ. Εγώ πιστεύω, ναι, καταλαβαίνω πώς το εννοείς και εγώ το παθαίνω αυτό πάρα πολλές φορές και γι' αυτό έχω πει στο Φίλιππο ότι άστο να δούμε να φύγει πώς θα πάει. Μην πιέζουμε καταστάσεις, μην συζητήσει επί των συζητήσεων κλπ. Μήπως έχει γίνει λίγο πιεστικό όλο αυτό. Εγώ... μήπως έχω μπει αυτό, θέλω να σου πω. Μήπως έχω μπει σε έναν δρόμο και... σχέση. Δεν είναι ώρα, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είσαι. Δεν χρειάζεται να το βλέπεις έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνεις μια σχέση είσαι. Πώς το πω. Έχεις δεσμευτεί και έχεις κλειδώσει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο κλπ. Και εγώ πιστεύω ότι γενικά δεν σας βοηθάει και το γεγονός ότι απομονώνεστε πολύ συχνά μόνοι σας. Να σου πω κάτι, ρε Σιλένια, τόσες φορές δηλαδή στο γκαλά, νομίζω που μας πέρασε αυτό το γκαλά ήταν. Του λέω σήκω, που καθόταν εδώ με τον Φιλίππο, θυμάσαι. Mm. Του λέω σήκω, πάνω μπροστά ή να σήκω, χόρεψε και αυτά. Και μου ήταν έτσι. Να τον αφήνω μόνο του. Ενώ όχι, είμαι όχι, μαζί. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Να τον αφήνω μόνο του. Νιώθω άσχημα. Δεν μπορούσα. Νιώθω ότι κόβω στα δύο. Το καταλαβαίνω. Νιώθω ότι. Ανοίγει ρε παιδί μου το σπίτι, οκ. Okay. Είναι και τα άλλα παιδιά. Και είναι και αυτό. Τι να πρώτο κάνω. Μπορεί να το κάνει κατά δύο. Ναι, όταν ο ένα όμω είναι απομονωμένο. Ναι, αυτό όμως θα το πεις. Αυτό σου λέω ότι οι λύσεις υπάρχουν. Πες του, εγώ το, ας πούμε, στο Φίλιππο το είπα, γιατί μου λέει, μου παραπονιέσαι ότι δεν καθόμαστε και δεν μιλάμε και δεν γνωριζόμαστε, αλλά είσαι με τα παιδιά και του λέω, δεν είμαι με τα παιδιά, απλά όταν είμαστε και κάνουμε κάτι όλοι μαζί σαν παρέα, δεν θέλω να πω μόνο μου. Από το ένα άκρος στο άλλο, εσύ είσαι στο άλλο άκρος, στο εγώ γενικά το ότι είστε με τα παιδιά. Εγώ πάντα το αυτό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ωπορε φίλε. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πραγματικά τι είναι. Σου λέω, ότι όντως ήταν αυτό. Το ότι όντως είμαστε λίγο πιο πολύ... Και σου λέω ότι δεν θέλω. Θέλω. Αλλά θέλω και το λίγο... Αυτό να ηρεμήσω πάρα πολύ. Έχω δύο επιλογές. Από την πρώτη στιγμή έτσι μου άρεσε η Ραφαέλα. Όταν μπήκα είδα την Ιόλη. Είναι ωραία κοπέλα και η Ιόλη. Εντάξει. Η Ιόλη πάντως είπε ότι το ενδιαφέρον της στο μονοπωλείο Τζόνι. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το είπε... Ναι, ναι. Αποφασιστικότατα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα βάρος εσύ εδώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ την πρώτη μέρα που έγινε και μετά και τη δεύτερη μέρα δεν μπορούσα να κοιμηθώ χειρότερα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ισχύει.
Δεν μπορούσα, γιατί στεναχωριόμουν. Είχα μέσα μου. Ήταν 2 στα 2. Ναι. Ήταν 2 στα 2. Ξέρω ότι ήταν 1. Άκου, ξέρω ότι είναι μια τρύπα στο νερό όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί τα παιδιά είναι σίγουρο ότι θα έρθουν πίσω. Δεν γίνεται να μην έρθουν πίσω οι πρωταγωνιστές του σπιτιού, κατ' εμέ και πιστεύω και για πολλούς άλλους. Αλλά είναι αυτό, δηλαδή με πόνεσε λίγο. Είναι στεναχωρήθηκα. Μόνο αυτό. Είναι κάποια άτομα τα οποία είναι, εγώ θεωρώ, που έχω δει, είναι η ζωή του σπιτιού. Ναι. Θεωρώ ότι μπορείς να πηγαίνεις με αυτό που θες εσύ και ότι απλά μπορούσε να του πεις ότι ξέρεις κάτι. Αντώνη, με πιέζουν κάποιες καταστάσεις και είναι και λογικό, γιατί και εκείνος είχε περάσει μία περίοδο που δεν ήταν καλά και θέλει να αποχωρήσει και τον καταλάβαινες. Και όπως τότε καταλαβαίνε και θέλω λίγο χρόνο και με την παρέα μου και με εσένα. Δεν θέλω να σε ξεκρίνει. Στη Μαρία, Λένια μου. Ότι αυτό που με, το μόνο που μπορώ να πω ότι με πειράζει τη Ρένια είναι ότι δεν μου το δείχνει τόσο. Θυμάσαι. Ναι, έτσι είσαι εσύ, σαν άνθρωπος. Αλλά κάποιος τους ενοχλεί και το καταλαβαίνω γιατί είμαι σαν τον Αντώνη σε αυτό. Ενώ ότι εγώ θέλω πάρα πολύ προσοχή από τον άλλον, θέλω να μου το δείχνει συνέχεια, καταλαβαίνω. Μήπως ότι... όμως και εκεί ακόμα δεν κολλάμε. Και ίσως όντως ο Αντώνης να θέλει κάτι άλλο. Όχι μόνο μου, το κάτι... βρίσκεται αυτό. Δεν είναι κάτι, το βρίσκεται. Εγώ πάντα έμπλεκα με ανθρώπους που δεν ήταν τόσο εκδηλωτικοί όσο εγώ. Αλήθεια. Δεν σημαίνει. Και πού είναι τώρα. Ναι, αλλά ήμασταν για καιρό μαζί. Γιατί ήθελε και ένας και ο άλλος και βρίσκαμε κάπου τη χρυσή τομή. Δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα άκρο που είμαι εγώ, ούτε το άλλο άκρο που είσαι εσύ, ας πούμε. Σου λέω ένα παράδειγμα. Μπορείτε να βρείτε μια μεσαία λύση. Και να του πεις ότι να το εξηγήσεις. Να κάνεις και εσύ ένα βήμα πίσω και να είσαι λίγο πιο. Ένα τσακ. Τι. Πιο εκδηλωτική. Ένα τσακ. Δεν γίνεται, αγάπη μου, θα είναι θεατρελίκη. Ναι, ρε αγάπη μου, απλά αν σε ενδιαφέρει και ο άλλος. Όταν με ενδιαφέρει ο άλλος, είμαι αυτή που είμαι. Πολύ σωστό αυτό, αλλά. Αλήθεια σου άλλο, λέω. Εννοείται αυτό. Και αυτό δεν το αναιρώ. Απλά σου λέω ότι όταν ο άλλος σε ενδιαφέρει, γενικά πρέπει να κάνεις μισό βήμα πίσω, σαν υποχώρηση. Δηλαδή, θέλει ο Αντώνης να του δείξεις κάτι παραπάνω. Θα μπορείς να το κάνεις. Δεν σου βγαίνει, θα το πεις. Μα όχι, έχω προσπαθήσει και έχω κάνει πάρα πολλά για τον Αντώνη. Εγώ το βλέπω γιατί σε ξέρω. Ακριβώς. Έχω προσπαθήσει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει υποχώρηση και εγώ είμαι έτσι. Όχι, όχι. Το βλέπω ίσα, αυτό. Ίσα. Ισχύει και το αναγνωρίζω. Ίσα που έχω κάνει, ναι. Απλά σου λέω αυτή τη στιγμή μην το όχι, πάμε αργού, γιατί ξέρεις και πιστεύεις ότι αλλοιώνεσαι, δηλαδή εσύ σαν Ρένια, με αυτό που κάνεις. Δεν γεμίζει εσένα το να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις απέναντι στον Αντώνη. Αυτό σου λέω. Όχι, υποχωρήσεις. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι πρέπει να κάνω και εγώ, αλλά και ο άλλος. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Όχι, δεν είναι θέμα υποχώρησης τώρα. Είναι θέμα. Πώς το πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό, δεν ξέρω που σου λέω. Το καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι. Δεν ξέρω αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι αυτή τη στιγμή θέλω, ας πούμε, προτιμώ να κάτσω μαζί σου και να μιλάω. Ωραία. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω.